Καλημέρα. Καλημέρα σου, Κωνσταντίνο. Καλώς όρισες στο μοναστήρι μας. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να ζήσουμε μαζί σας ένα διήμερο. Χαρά μας, χαρά μας. Λοιπόν, να πάμε. Ναι, ορίστε, περάστε. Είναι περίοδος λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και θεωρήσαμε και φρόνιμο και σκόπιμο σε μια δύσκολη εποχή να δώσουμε κάποια μηνύματα στον κόσμο προς τα έξω μέσα σε δύσκολες εποχές. Είναι πράγματι δύσκολες οι εποχές, αλλά πάντοτε στην ιστορία την ανθρώπινη υπήρχαν δύσκολες εποχές. Ναι. Όμως, παρά τα αυτά, ο Χριστός μας, ο οποίος ήρθε και γεννήθηκε τα Χριστούγεννα για μας και έγινε άνθρωπος για μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η χαρά μας, είναι η δοξολογία μας και αυτός μας δίνει θάρρος, έμπνευση και δύναμη να προχωρούμε. Και έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα προχωρά την πορεία της έχοντας οδηγόν τον Χριστό από τον οποίο αντλεί την δύναμη. Ναι. Θα τα συζητήσουμε και μετά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν από τη γέννηση του Χριστού. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το ιστορικό της Μονής Μαχαιρά. Εγώ έχω πολλές αναμνήσεις ως μαθητής. Ερχόμασταν εκδρομές, είτε στη Μονή, είτε στο Κρεσφύγετο του Αυξεντίου. Αλλά νομίζουμε καλύτερα να μας τα πείτε εσείς, γιατί προφανώς και εμείς επιφανειακά γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Ναι, σίγουρα. Ένας τόπος, ειδικά ένας ιστορικός τόπος, έχει πάρα πολλά χρόνια τα οποία χρόνια ιστορίας, χρόνια ζωής. Ήδη η ζωή της Μονής Μαχαιρά ξεκινά από τον 12ο αιώνα, από ό,τι έχουμε πληροφορίες και μάλιστα ιστορικές πληροφορίες. Διότι μέσα του 12ου αιώνα δύο μοναχοί, δύο ασκητές από την Παλαιστίνη κατέληξαν στην Κύπρο. Αυτοί ονομάζονταν Νεόφυτος και Ιγνάτιος και είχαν έρθει και εγκαταστάθηκαν καταρχάς εις τον Πενταδάχτυλο. Όπως βλέπουμε εδώ απέναντι μας φαίνεται ο Πενταδάχτυλος. Μάλιστα. Και αφού εγκαταστάθηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκεί, όπως λέει η παράδοση, έβλεπαν φως να υπάρχει εδώ, σε αυτόν τον χώρο, απέναντι στην οροσειρά του Τροόντους. Και ξεκίνησαν λοιπόν αυτοί οι δύο μοναχοί να έρθουν σε αυτόν τον χώρο να δουν τι ήταν αυτόν τον φως που έβλεπα. Mm. Και καθώς επλησίαζα σε αυτόν τον χώρο, άκουσα μία φωνή να τους λέει «Πάρτε το μαχαίρι και κόψετε τους βάτους». Βρήκαν μπροστά τους ένα μαχαίρι, έκοψαν τα βάτα τα οποία ήταν μπροστά τους και βρήκαν εκεί μέσα ένα σπήλαιο. Μπαίνοντας στο σπήλαιο, βρήκαν την εικόνα της Παναγίας μας, την εφαίστειον εικόνα της Μονής. Αυτή είχε πάνω την επιγραφή «Η Αγιοσορίτισσα» και αυτόν υπονοεί ότι και όπως λέει, όπως διασώζει η παράδοση, αυτή η εικόνα υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη, στον ναό της Παναγίας του Βλαχερνό, όπου εκεί φυλασσόταν η Αγία Σωρός, γι' αυτόν και έχει την επιγραφή «Η Αγιοσορίτισσα». Και ήταν πάνω από την εικόνα από την Αγία Σωρών. Η Αγία Σωρός ήταν έναν κυβότιο το οποίο εφυλάσσονταν τα ενδύματα της Παναγίας μας, η ζώνη της, το Μαφόριον και η Αισθήτα, τα οποία είχαν πάρει κάποιοι αξιωματικοί όταν πήγαν στα Ιεροσόλυμα σε ένα προσκύνημα, επιλέοντος έκτου του σοφού και τα είχαν πάρει στην Κωνσταντινούπολη, όπου τα εναπόθεσαν εκεί. Λοιπόν, αυτός την εποχή της οικονομαχίας, τον 8ο αιώνα, ένας ασκητής για να προστατεύσει την εικόνα από την καταστροφή, διότι τότε εκατέστρεφαν τις εικόνες, πήρε λοιπόν την εικόνα της Παναγίας και την έφερε εδώ, στην Κύπρο. Και την εφύλαξε εδώ στον χώρο του βουνού του Μαχαιρά. Όμως με την πάροδο του χρόνου ο ασκητής εκοιμήθηκε, χάθηκαν τα ίχνη του, το δάσος μεγάλωσε, κανένας δεν ήξερε για την ύπαρξη αυτή του σπηλαίου. Όταν ήρθαν λοιπόν αυτοί οι δύο ασκητές, μετά από θαύμα της Παναγίας και άκουσαν τη φωνή της που τους είπε «Πάρτε το μαχαίρι» και βρήκαν το μαχαίρι, έκοψαν τα πάντα, βρήκαν την εικόνα. Ακολούθως,
εγκαταστάθηκαν σε αυτόν τον χώρο σε μικρά παραπήγματα. Και συνέρευσαν λοιπόν εδώ στο κοντά στους δύο ασκητές και άλλοι άνθρωποι Κύπροι, οι οποίοι ήθελαν να αφιερωθούν στο Θεό. Μεταξύ αυτών ένας γέρος, ένας ηλικιωμένος, ο Προκόπιος. Αυτοί λοιπόν εγκαταστάθηκαν εδώ και επειδή από τους δύο τους πρώτους ο νεόφυτος ήταν ήδη ηλικιωμένος, εκοιμήθηκε. Και έμεινε ο Ιγνάτιος και είχε έτσι ως βοηθόν του και ως συντροφιά τον Προκόπιο. Ήρθαν άλλοι 5-6 άνθρωποι που θέλουν να αφιερωθούν και η ανάγκη για να χτιστεί ένα μοναστήρι φάνηκε να ήταν επιτακτική. Τότε ο Ιγνάτιος με τον Προκόπιο ανεχώρησαν για τη βασιλεύουσα επί Ιμμανουήλ I του Κομνηνού, ο οποίος βασίλευσε στην Κωνσταντινούπολη ως αυτοκράτορας από το 1143 μέχρι το 1180. Μάλιστα. Τότε λοιπόν ο αυτοκράτορας έδωσε την άδεια, τα προνόμια, γι' αυτό και το μοναστήρι είναι σταυροπήγιον και βασιλικών. Βασιλικών διότι έδωσε την βασιλική χορηγία και σταυροπήγιο διότι δόθηκαν τα προνόμια της αυτοδιοίκησης και άρχισε να χτίζεται το μοναστήρι. Προνόμια τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, μάλιστα. Και μαζί με τους δύο τους πρώτους τους ασκητές και τους άλλους 3-4 που είχαν έρθει κοντά τους, είχε έρθει και ένας νεαρός, ο οποίος ονομαζόταν Νείλος. Μάλιστα. Αυτός ο Νείλος διατέλεσε και πρώτος ηγούμενος της Μονής Μαχαιρά, μετά την κοίμηση του Προκοπίου και του Ιγνατίου. Επί εποχής του ολοκληρώθηκε το χτηριακό συγκρότημα και αυτός έγραψε και την τυπική διαθήκη, την τυπική διάταξη της Μονής Μαχαιρά το 1201. Αυτό το κοιμήλιο, αυτό το βιβλίο σώζεται στο μοναστήρι μας ακέραιο. Και μετά ακολούθως αυτός εκλέγηκε και έγινε πρωτόθρονος επίσκοπος Θαμασού, όπου επικύρωσε την ίδια αυτήν τη διαθήκη ο ίδιος το 1210. Και αυτό σώζεται. Αυτόν το κοιμήλιο είναι κοιμήλιο της Μονής και σώζεται. Και σε αυτόν το κοιμήλιο, σε αυτόν το βιβλίο, περιγράφονται τα ιστορικά γεγονότα. Τα άλλα της παραδόσεως, τα άλλα στοιχεία που σας είπα που είναι εκ παραδόσεως, διασώθηκαν προφορικά. Μέσα σε αυτόν το βιβλίο καταχωρίζονται εκτός από τα ιστορικά γεγονότα και το πώς λειτουργούσε το μοναστήρι την εποχή εκείνη. Yeah. Ως επίσης, τι έτρωγαν οι πατέρες, πώς έκαναν τις νηστείες, πώς έκαναν τις πανηγύρις τους, πώς λειτουργούσε η πνευματική ζωή στο Μαχαιρά την εποχή εκείνη. Και να σημειώσουμε επίσης ότι από την αρχή της ιδρύσεως το μοναστήρι ήταν άβατο και το σημειώνει μέσα ήταν άβατο, ήταν μόνο για τους άντρες. Όμως για την ανάγκη των επισκεπτών, ακόμα και των γυναικών, είχαν χτίσει έξω από την πύλη της Μονής χτίριο όπου φιλοξενούσαν τον κόσμο. Και μέσα σε αυτόν τον χτίριο υπήρχε και σχολείο για τα μικρά παιδιά, όπου τους εμάθαιναν το ψαρτήρι, την ανάγνωση, τη γραφή. Τελευταία μαρτυρία που έχουμε είναι τέλος του 19ου αιώνα, το 1884, όταν μαθητές της σχολής εδώ στο Μαχαιρά είχαν δώσει εξετάσεις και είχαν περάσει στο Πανκύπριο Γυμνάσιο. Το Πανκύπριο Γυμνάσιο που είναι κάτω στη Λευκωσία, το οποίο έκτισε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, αυτός που είναι μάρτυρας της πίστης και της πατρίδος, τον οποίο απαχώνησαν οι Τούρκοι την 9η Ιουλίου του 1821. Και φέτος έχουμε τα 200 χρόνια, είναι επέτειος του μαρτύριου του. Η πορεία της Μονής με τους κατακτητές πώς εξελίχθηκε, ήταν δύσκολες εποχές. Ναι, λοιπόν από την εποχή εκείνη που ιδρύθηκε το μοναστήρι και χτίστηκε, μέχρι σήμερα δεν σταμάτησε τη λειτουργία του. Συνέχισε τη λειτουργία του, συνέχισε τις ακολουθίες, τη Θεία Λειτουργία, την πνευματική ζωή, τον αγώνα,
και πνευματικό μέχρι τις μέρες μας. Περάσαμε πάρα πολλά δύσκολα χρόνια με διάφορους κατακτητές, όπως πέρασε όλος ο κόσμος, πέρασε και το μοναστήρι. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από την αρχή της ιδρύσεως του, το 1228, έχουμε το πρώτο γεγονός, το πρώτο αγιοπνευματικό γεγονός. Είναι περίοδος Λατινοκρατίας και σε αυτήν την περίοδο οι κατακτητές επιδιώκουν να καθυποτάξουν την ορθόδοξη πίστη, τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό. Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, δύο μοναχοί από τον Μαχαιρά και άλλοι 11 μοναχοί, οι οποίοι εγκαταβίωναν στη Μονή της Καντάρας, εκ των οποίων οι πρώτοι πέντε, ο ηγούμενος μαζί με τους πρώτους τέσσερις πατέρες, είχαν μείνει στο μοναστήρι μας για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν επαντρώσουν τη Μονή της Καντάρας. Λοιπόν, αυτοί οι 13 μοναχοί κατεβαίνουν κάτω στην Λευκωσία, όπου δίνουν μαρτυρία πίστεως. Και επειδή παραμένουν πιστοί, ενισχύουν το ορθόδοξο φρόνημα και για την πίστη τους μαρτυρούν. Μαρτυρούν μετά από 3 χρόνια. 3 χρόνια τους εβασάνιζαν, τους έβαλαν στις φυλακές, τους εκακοποιούσαν και το 1231, αφού τους επέρασαν από τρίτη δίκη, τους έδεσαν τα πόδια τους πίσω από άλογα, τους έσυρα στον παιδιαίων ποταμό και τους έκαψαν ζωντανούς. Μαρτύρησα δηλαδή. Μαρτύρησα μάλιστα. Και μαρτύρησα στην περιοχή εκείνη όπου ονομάζεται Άγιοι Ομολογητές. Εκεί κάτω που είναι το Προεδρικό. Είδατε, πάντα κάτι έχουμε να μάθουμε. Ναι. Να έρθουμε λίγο στην πιο σύγχρονη περίοδο της Μονής. Το πιο σύγχρονο γεγονός και το πιο σπουδαίο γεγονός είναι η ενθρόνηση ως ηγουμένο της Μονής Μαχαιρά του Ιερομονάχου Αθανασίου, ο οποίος τώρα είναι Μητροπολίτης Λεμεσού. Η ενθρόνηση του πατρός Αθανασίου καταρχάς άλλαξε το παλαιό σύστημα το οποίο υπήρχε στο μοναστήρι, το οποίο ήταν ημι-ιδιόρυθμο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, οι πατέρες είχαν κοινή τράπεζα και κοινή ακολουθία. Αλλά είχαν και κάποια ιδιαίτερα προσωπικά προγράμματα. Ναι. Αυτό προέκυψε την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το μοναστήρι όταν ιδρύθηκε ήταν κοινόβιο. Προέκυψε την περίοδο της Τουρκοκρατίας για να μπορέσουν οι πατέρες να επιβιώσουν. Και οι πατέρες να επιβιώσουν και το μοναστήρι να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες και να βοηθήσει τον κόσμο. Διότι την εποχή, ειδικά της Τουρκοκρατίας και της Λατινοκρατίας, που είχε θέματα πνευματικότητας, πίστεως περισσότερο, και την περίοδο της Τουρκοκρατίας που ήταν εκτός από την πίστη, ήταν και τα θέματα της επιβίωσης, το μοναστήρι αγωνίστηκε να βοηθήσει τον κόσμο σε όλες τις ανάγκες. Το κοινόβιο σημαίνει ότι έχουμε κοινή τράπεζα, κοινή ακολουθία, κοινή ζωή. Γι' αυτό και λέγεται κοινόβιο. Κοινός βίος. Η μόνη διαφορά βρίσκεται στην καρδία του κάθε ενός. Ο κάθε ένας έχει την προσωπική του σχέση με τον Θεό, η οποία κατεργάζεται μέσα σε αυτόν τον κοινόβιο. Το 1530, που είναι πάλι επί Λατινοκρατίας, καίγεται ολοσχερός το μοναστήρι κατά μήναν Αύγουστο, 21 Αυγούστου. Διασώζεται αυτή η πληροφορία σε ένα κομμάτι μαρμάρινο, φαίνεται ήταν από αφορέα, όπου σημειώνεται ότι εκάηκε το μοναστήρι ολόκληρο και γλίτωσε η Παναγία. Το 18ο αιώνα, περίπου γύρω στο 1760-65, εγκαταβιώνει στη Μονή Μαχαιρά ο Κυπριανός, ο οποίος γίνεται μετά Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Και γνωρίζουμε τις πληροφορίες, κάποιες πληροφορίες της ζωής του, πολύ σημαντικές, οι οποίες δείχνουν, μπορούμε να πούμε, δείχνουν και το στίγμα της εποχής εκείνης, της πνευματικότητας. Εκείνη την εποχή ζούσε ως ηγούμενος στη Μονή Μαχαιρά ο Παρθένιος. Κάτι το οποίο πιστεύουμε έγινε, διότι το διασώζει και ο Κυπριανός στις εγκυκλίους του. Στις εγκυκλίους του λέει ότι την εποχή του Παρθενίου έβγαινε ο Παρθένιος μπροστά και πήγαινε και ακολούθησε τον Παρθένιο ως αν μία στρατιά 200 και πλέον μοναχοί την εποχή εκείνη. Και πήγαινε στα μετόχια, έκαναν εργασίες κτλ.
Τα επόμενα που γνωρίζουμε λοιπόν είναι τα νεότερα. Ναι. Το 1892 καταστράφηκε για δεύτερη φορά από ό,τι γνωρίζουμε η Μονή Μαχαιρά όλος χερός και το κτίριο που βλέπετε εδώ, τόσο το καθολικό όσο και το κτηριακό συγκρότημα, είναι χτίσματα του 1900. Εγγενιάστηκε το καθολικό από τον Μητροπολίτη Κυρινίας Κύριλλον, τον μετέπειτα Κυριλλούδην Τρίτον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και συνέφερε στο χτίσιμο τόσο χρηματικά όσο και με χειρονακτικές εργασίες το χωριό της Άλωνας. Εδώ στο μοναστήρι φιλοξενήθηκε ο Γρηγόρης Αυξεντίου, του παρασχέθηκε ασφάλεια, τροφή, προστασία. Εδώ ο Μαχαιράς ήταν ένας σταθμός. Έρχονταν οι Εγγλέζοι από το Παλαιχώρι και πήγαιναν στους καπέδες. Και σταματούσαν οι Εγγλέζοι να πιούν τον καφέ τους, να κάνουν μια στάση και μετά να συνεχίζουν τον δρόμο τους. Όποτε όταν σταμάτησαν, τους εκάλεσε ο ηγούμενος, τους επήρε πάνω στο συνοδικό και εκεί ήρθε να αυξηθεί με τον δίσκο. Ήταν και καχεκτικός από την επέμβαση, από την ασθένεια. Του σε κέρασε, τον είδε ο αξιωματικός εκεί, του λέει: «Εσύ μου φαίνεσαι καλός άνθρωπος». Ναι, του λέει, είμαι καλός άνθρωπος. Του λέει: «Αν έρθει ο Αυξεντίου, δαμένα να μου το πεις, καλό να σου το πω», λέει του. «Έλα την κάρτα μου». Του έδωσε την κάρτα του ο εκείνος ο Άγγλος αξιωματικός του Αυξεντίου για να τον ειδοποιήσει. Ενώ ήταν ο ίδιος. Ναι, ενώ ήταν ο ίδιος, ναι. Και την εγκλήτωσε με θαύμα 2-3 φορές ο Αυξεντίου και το μοναστήρι από τις έρευνες των Εγγλέζων που έκαναν εδώ στο μοναστήρι. Να σημειώσουμε ότι οι πατέρες κακοποιήθηκαν για να φυλάξουν τον Αυξεντίο, να τον προστατεύσουν. Φτάσαμε εμείς σε έναν μοναχό, τον Πάπα Σάβα, έναν ιερομόναχο, ο οποίος είχε προβλήματα με την καρδία του μέχρι τέλους. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά και αυτός είχε φάει πάρα πολύ ξύλο από τους Εγγλέζους και μάλιστα τον είχα δέσει τα πόδια και τον εκατέβασα από ένα ψηλό μέρος της μονής και του είπα: «Θα κόψουμε εδώ το σχοινί, να πέσεις κάτω να πεθάνεις αν δεν ομολογήσεις». Αλλά οι πατέρες έμειναν σταθεροί και δεν ομολόγησα. Εσείς να πούμε ότι είστε εδώ μετά και από το τραγικό γεγονός. Η εκλογή μου σε ηγούμενο να έγινε μετά το τραγικό γεγονός του 2004. 11 Σεπτεμβρίου ο μακαριστός ηγούμενος ταξίδευε συνοδεύοντας τον μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρίας κύριον Πέτρον Εβδομών, ο οποίος ήταν μαχαιριώτης. Στο επίσημο του ταξίδι στο Άγιον Όρος είχαν το τραγικό ατύχημα να πέσει το ελικόπτερο για να σκοτωθούν όλοι. Ναι. Ήταν 17 άτομα μέσα. Και τότε, επειδή συνέβαινε αυτό το τραγικό γεγονός, έπρεπε να αναλάβει κάποιος από την αδελφότητα. Έγιναν οι εκλογές και η αδελφότητα ψήφισε εμένα. Εδώ λοιπόν είναι το καθολικό της Μονής. Ναι. Η ψυχή της Μονής θα λέγαμε. Το κέντρο. Το κέντρο. Όλης της ζωής. Και της λειτουργικής ζωής κυρίως, αλλά και όλης της ζωής, διότι κέντρο της υπάρξης μας είναι ο Θεός. Ναι. Και κέντρο της ζωής μας έχουμε τον Χριστό μας που είναι στο Άνω Καθέδρα και έχουμε και την Παναγία Μητέρα μας που είναι εδώ. Εδώ είναι η εικόνα την οποία σας είχα πει. Αυτή είναι η εικόνα την οποία βρήκε ο πρώτος ασκητής όταν έφερε εδώ από την Κωνσταντινούπολη, από τις Βλαχέρνες, για να τη διασώσει από την εποχή της οικονομαχίας. Και αυτή την εικόνα βρήκαν οι δύο ασκητές όταν ήρθαν από την οροσειρά του Πενταδαχτύλου εδώ σε αυτόν τον χώρο. Και αφού βρήκαν την εικόνα και μάλιστα τη βρήκαν με θαυματουργικών τρόπων, όπου άκουσαν τη φωνή μου, σας είπα: «Πάρτε το μαχαίρι και κόψετε τους βάντους», εδιόρθωσαν, επρόσθεσαν πάνω στην επιγραφή που έγραφε η Αγιωσορίτισσα, πρόσθεσαν η Μαχαιριώτισσα. Μάλιστα. Γι' αυτό και το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην Παναγία του Μαχαιρά και είναι μία από τις παραδόσεις, ισχυρές παραδόσεις για τον λόγο της ονομασίας του χώρου και του μοναστηριού. Υπάρχει οποιαδήποτε παραδόση που αφορά για τη δημιουργία της εικόνας, ποιος... Η παράδοση λέει ότι
την ζωγράφησε ο Απόστολος Λουκάς και είναι μία από τις 70. Πού θα μας πάτε τώρα? Τώρα θα προχωρήσουμε στο σκευοφυλάκιο, διότι εδώ το μοναστήρι έχουμε τα ιερά σκεύη τα παλαιά και έχουμε και τα οποία είναι σε λειτουργία. Τα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό και το χώρος δεν λέγεται μουσείο, λέγεται σκευοφυλάκιο. Η φύλαξη των ιερών σκευών. Εδώ λοιπόν είναι η είσοδος του σκευοφυλακίου. Από εδώ θα κατεβούμε κάτω τα σκαγιά, όπου θα δούμε εκεί που είναι φυλαγμένα τα κοιμήλια. Τέλεια. Πάμε. Ωραία. Αυτό είναι το σκευοφυλάκιο. Μάλιστα, εδώ είναι το σκευοφυλάκιο της μονής μας. Απ' εδώ είναι η κύρια είσοδος με την οποία θα μπαίνουν οι επισκέπτες. Ναι. Και εδώ είναι, είναι ένα παλαιό τέμπλο. Αυτό είναι ένα παλαιό τέμπλο το οποίο υπήρχε σε ένα μετόχι της μονής μας και το οποίο εδώ το βάλαμε μαζί με τις παλαιές εικόνες που υπήρχαν. Είναι υποκατασκευή το σκευοφυλάκιο όπως το βλέπουμε. Το σκευοφυλάκιο αυτό είναι τα υπόγεια της μονής, κατασκευάστηκε και τώρα εκτέθηκαν τα αντικείμενα. Υπολείπονται μόνο οι λεζάντες, όπου θα λένε τι είναι το κάθε ένα πράγμα στη θέση του. Ναι. Εδώ κατά παράδοση αυτές οι τρεις εικόνες είναι εικόνες οι οποίες υπήρχαν στο τέμπλο της μονής και τις, με κίνδυνο της ζωής τους τις επήραν οι πατέρες και τις εκλείτωσαν. Γι' αυτό και υπάρχουν τα στίγματα από την φωτιά. Α, είναι από τότε. Ναι. Διάφορα άμφια, ιερατικά σκεύη. Εδώ αυτή η εικόνα είναι μια πολύ σπάνια και σπουδαία εικόνα. Είναι ο Απόστολος Βαρνάβας, ο ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου και κάτω στο υποπόδιο εδώ είναι η Κύπρος, όπως βλέπουμε. Α, ναι. Και είναι ένθρονος, διότι είναι ο ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας. Και εδώ, σε αυτόν το σημείο, έχουμε αυτές τις γραβούρες οι οποίες δείχνουν πώς ήταν το μοναστήρι πριν την πυρκαγιά του 1892, αμέσως μετά την πυρκαγιά που δεν έμεινε τίποτε, αποτεφρώθηκε όλο το μοναστήρι. Και μετά είναι μετά που ξαναχτίστηκε. Και αυτό είναι, όπως το γράφει εκεί πέρα, ο μοχθήσας υπέρ της αποτεφρωθήσης ταύτης μονής. Αυτός ο Σοφρόνος Ιερομόναχος ήταν της μονής μαχαιρά και πήγε σε διάφορους τόπους για να μπορέσει να μαζέψει λεφτά να ξαναχτιστεί το μοναστήρι. Αυτός ο σταυρός είναι του Κυπριανού, τον οποίο τον έφερε από την Μολδοβλαχία. Είναι ένα από τα πολύ σπουδαία κοιμήλια της μονής. Αυτός εδώ, έτσι. Αυτός εδώ, ναι. Εδώ είναι του μακαριστού του Ηγουμένου του Αρσένου τα άμφια του, τα προσωπικά του άμφια και του μακαριστού του Πέτρου. Μάλιστα, εκείνη η μήτρα που είναι του Πέτρου, αυτή εδώ η μήτρα, είναι του μακαριστού του Πέτρου. Την ανέσυραν από το βυθό της θάλασσας και μας την έδωσαν. Αυτό ήταν... Αυτό ήταν στο βυθό της θάλασσας. Μάλιστα. Και εδώ αυτά είναι τα μαχαιριώτικα. Έχω, είναι εικόνες της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας διαφόρων εποχών. Και εδώ έχουμε διάφορους σταυρούς και εγκόλπια. Λοιπόν, αυτός ο σταυρός ανήκε στον Άγιον Φιλούμενον, τον Ιερομάρτυρα
που τον σκότωσαν οι Εβραίοι στο φρέαρ του Ιακώβ, τον οποίο είχε δώσει στον αδελφό του τον Ελπίδιο, τον αρχιμαντρίν Ελπίδιο, που διατέλεσε ηγούμενο στον Μαχαιρά. Ο γύρω Ελπίδιος διατέλεσε ηγούμενο στον Μαχαιρά. Έχετε κάνει σπουδαίο έργο. Δόξα τον Αγίο Θεό. Εδώ είναι μια σπάνια συλλογή από μερέχες, οι οποίες είναι γυάλινες. Είναι διάφορες, είναι μια μεγάλη συλλογή, ωραία συλλογή, σπάνια. Ναι. Και ερχόμαστε σε αυτόν εδώ το σημείο όπου έχουμε τα αντικείμενα, τα προσωπικά αντικείμενα του Κυπριανού. Εδώ λοιπόν έχουμε την προσωπογραφία του Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο οποίος διατέλεσε στο μοναστήρι μας μοναχός. Και ο ίδιος λέει ότι είχα τη μετάνοια μου στην Παναγία και θα την έχω εις αιώνα, στην Παναγία του Μαχαιρά. Και εδώ υπάρχουν αντικείμενα τα οποία έφερε ο ίδιος από το Ιάσιον. Είναι διάφοροι μουσικοί κώδικες, είναι λειψανοθήκες αυτά και μικρά σταυρουδάκια και εγκόλπια. Και είναι κάθε φορά στον ίδιο χώρο που έχετε το πρόγευμα σας, το γεύμα σας? Εκεί μαζευόμαστε. Εκεί. Διότι είναι ευρύχωρος ο χώρος. Παλαιά είμαστε σε έναν πιο στενό χώρο και ήταν λίγο δύσκολο. Ναι. Διότι εκτός από τους πατέρες φιλοξενούμε και τους επισκέπτες. Όταν είναι για άνθρωποι οι οποίοι θα διανυκτερεύσουν στο μοναστήρι ή άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν στο μοναστήρι και θα τους φιλοξενήσουμε στην τράπεζα, τότε μαζευόμαστε όλοι μαζί, χτυπούν τα σήμαντρα και εκεί, αφού κάνουμε την προσευχή, κάθομαστε όλοι μαζί και τρώμε. Κατά τη διάρκεια του φαγητού υπάρχει ανάγνωση. Εκεί στην ανάγνωση, δηλαδή την ώρα που τρώμε, διαβάζεται ένα απόσπασμα από κάποιο βιβλίο, ένα πατερικό βιβλίο, ένα από το βιβλίο στον Αγίο, αναλόγως τι έχουμε το γεγονός της ημέρας. Συνήθως ξεκινούμε πρώτα με αναγνώσματα από τους βίους των Αγίων και ακολουθώς συνεχίζουμε με λόγια των Αγίων Πατέρων. Ναι. Γερόντα μου, με την ευκαιρία να μας πείτε λίγο για τη σύνθεση της αδελφότητας, πόσα άτομα είναι περίπου, πόσοι πατέρες? Το μοναστήρι έχει περίπου 30 πατέρες. Άραστε. Και είναι σχεδόν όλοι Κύπροι. Εδώ λοιπόν εισερχόμαστε στην τράπεζα. Μάλιστα. Σε αυτά τα δύο τα τραπέζια κάθονται οι πατέρες. Εδώ. Ναι. Και σε εκείνα τα τραπέζια κάθονται οι επισκέπτες. Τι σας εκφράζει εσάς από αυτά τα γραπτά? Όλα είναι ωφέλιμα, διότι το κάθε έναν έχει τη σημασία του. Το πιο σπουδαίο, ένα από τα πιο σπουδαία είναι αυτό. Ο Χριστός είναι το παν. Στο βάθος προχωρώντας είναι οργανωμένος ο χώρος για τις ανάγκες του φαγητού, της τράπεζας. Και υπάρχει ο πρώτος χώρος, ο οποίος τον χρησιμοποιεί ο τραπεζάρης. Δηλαδή εκείνος ο αδελφός, ο οποίος θα ετοιμάσει τα ψωμιά, θα ετοιμάσει τις σαλάδες, θα ετοιμάσει τα φρούτα. Και ακολούθως υπάρχει πιο μέσα το μαγειρίο. Μάλιστα. Όλα οργανωμένα. Εδώ σε αυτόν τον χώρο έχουμε το φαγητό το οποίο παρασκευάζεται. Σήμερα λόγω της νηστείας θα κάνουμε ταχυνομακάρουνα. Ταχυνομακάρουνα. Μάλιστα, είναι μακαρόνια σπαγγέτι μαζί με ταχίνι και ντομάτα, τα οποία τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Και είναι ένα πολύ σπουδαίο φαγητό και πιστεύω, χωρίς να σας προδιαθέσω, ότι θα το χαρείτε και θα το ευχαριστηθείτε. Ναι, να σας πω κι εγώ, επειδή είχαμε την ευκαιρία να πάμε και σε άλλες μονές, ότι κάθε φορά είναι και μία έκπληξη το φαγητό που μας προσφέρουν. Ναι.
πού θα πάμε? Τώρα θα κατευθυνθούμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Μάλιστα. Το οποίο βρίσκεται κοντά στην είσοδο, έτσι. Το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Μονής. Ναι. Είναι κημητηριακός ναός. Πίσω από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά υπάρχει το κημητήριο της Μονής. Όταν έγινε το σύμβαν, τότε ήσασταν... Εγώ ήμουν στο μοναστήρι. Είχα έρθει στο μοναστήρι από τον Ιούλιο του 1995 και το γεγονός συνέβηκε τον Σεπτέμβριο του 2004. 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο. Πώς το βιώσατε τότε, τι θυμάστε, που έγινε το τραγικό γεγονός? Ήταν το μεσημέρι, γύρω στις 4 και κάτι, μου χτύπησαν την πόρτα. Εμείς αποσυρώμαστε μετά την μεσημεριανή τράπεζα και ξεκουραζόμαστε. Ναι. Μου χτύπησαν την πόρτα και μου είπαν ότι χάθηκε το ελικόπτερο. Αυτό ήταν που ξέρουμε και να κάνουμε παράκληση. Εγώ ήμουν ιερομόναχος και γι' αυτό με κάλεσαν να πάω να κάνω την παράκληση. Ναι. Πήγα λοιπόν στην εκκλησία, βάλαμε ευλογητός, αρχίζαμε να διαβάζουμε την παράκληση και στο μέσο περίπου της παράκλησης, μετά το Ευαγγέλιο, ήρθαν και μου είπαν ότι βρέθηκαν τα συντρίμμια του ελικόπτερου. Τότε στεναχωρέθηκα, λυπήθηκα πάρα πολύ, διότι άμα μας είπα ότι βρέθηκαν τα συντρίμια, σημαίνει ότι ο μακαριστός, ο ηγούμενος μας, είχε ήδη κοιμηθεί. Ναι. Και δεν ξέραμε τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό. Το απόγευμα, σε ανάμιση ώρα περίπου, γύρω στις 5:30-6 παρά, είχε έρθει στο μοναστήρι και ο γέροντας. Ναι. Ο γέροντας μας, ο πατέρα Αθανάσιος. Και τότε με φώναξε, πήγε, τον επερίμενα. Μόλις είχε έρθει, μου λέει τι κάνουν οι πατέρες. Λέω, διαβάζουν Εσπερινό. Λέει, να το διαβάσω διαβαστό για να έρθω στο συνοδικό. Μαζευτήκαμε στο συνοδικό γύρω στις 6 παρά 6 ώρα και εκεί μας ανακοίνωσε ότι ο ηγούμενος κοιμήθηκε. Μετά εμένα, επειδή μου από τους μεγάλους τους πατέρες, τους παλαιούς τους πατέρες, μου έστειλε κάτω στο αρχονταρέκι να υποδεχτώ τους ξένους, να τους κεράζω, να τους δώσω κάποια σημασία, διότι αρχίσαν να καταφθάνουν στο μοναστήρι άνθρωποι λυπημένοι, στεναχωρημένοι, είμαστε κι εμείς, αλλά κάποιος έπρεπε να αναλάβει να τους παρηγορίζει αυτούς τους ανθρώπους. Και πραγματικά ο Θεός μας έδωσε δύναμη και Παναγία μας και έρχονταν οι άνθρωποι αντί να μας παρηγορήσουν, τους παρηγορούσαμε εμείς. Και ήταν θαύμα, εγώ εκπλάγηκα πώς εγινόταν αυτό το γεγονός και ήταν από τη Θεία Μπρόμια. Εδώ λοιπόν είναι το καθολικό, ένα δεύτερο καθολικό της Μονής, είναι μεγάλος ο ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ναι. Και εκεί είναι η εικόνα του, η χτιτορική εικόνα του Αγίου Γρηγορίου. Ναι. Και εδώ έχουμε αντίγραφο της Παναγίας μας. Ερχόμαστε και κάνουμε διάφορες ακολουθίες, κυρίως τα Σάββατα. Διότι, όπως σας είπα, επειδή είναι κημητηριακός ναός, το Σάββατο που είναι αφιερωμένος στους και κοιμημένους, λειτουργούμε εδώ και μετά θα κάνουμε και κανέναν τρισάγιο στους πατέρες. Εδώ λοιπόν είναι το κημητήριο μας. Ναι. Πόσοι πατέρες είναι εδώ, αμένοι? Εδώ είναι 8 πατέρες περίπου. Ναι. 7-8 πατέρες. Εδώ είναι ο τάφος του μακαριστού του ηγουμένου, του Αρσενίου, ναι. Όπως σας είπα. Μάλιστα. Εκείνον είναι καινοτάφιο. Και αυτά τα δύο είναι καινοτάφια και όσα έχουν σταυρό έχουν πατέρες. Mm. Και κοιμημένος μέσα θα μένουν.
Εδώ είναι ο Πάτερ Ιωακείμ, εδώ είναι και Νοτάφιο, εδώ είναι ο Πάτερ Ιερομόναχος Χριστόδουλος, ο μοναχός ο Νεκτάριος, ο μοναχός εκεί ο Αθανάσιος, εδώ ο μοναχός ο Χρυσόστομος και εδώ είναι ο μακαριστός ο Ηγούμενος ο Διονύσιος μαζί με τον Ιερομόναχο τον Σάβα, που σας είπα προηγουμένως επί εποχής του Αυξεντίου. Και ο Κύριος, η ζωή και η Ανάσταση, γι' αυτό τον έβαλαμε εδώ στο κημητήριο, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Λοιπόν, είναι το μεγάλο αρχονταρίκι. Και το μεγάλο αυτό αρχονταρίκι το έχουμε που φιλοξενούμε τον κόσμο και τους κερνάμε. Έτσι. Κέντρον η Παναγία μας. Και για... εδώ έρχεται ο κόσμος, θα τον κεράσουμε το τσάιν του, θα τον κεράσουμε ένα γλυκό, ένα κέικ. Και συνήθως εδώ μαζευόμαστε τις Κυριακές, μετά τη Θεία Λειτουργία. Δύο λόγια για το χώρο που βρισκόμαστε, Πατέρ Αλέξη. Εδώ είναι το γραφείο της Μονής, όπως βλέπετε. Είναι ένα από τα ισχαστικότερα διακονήματα που έχουμε στο μοναστήρι, γιατί σου δίδεται η ευκαιρία, είναι πιο εύκολο να πούμε καλύτερα,
να προσεύχεσαι και να διακονείς μαζί. Δηλαδή να λέεις την ευχή όπως διακονείς. Φροντίζουμε για την ετοιμασία και την υπόδειση των πατέρων, έτσι ώστε οι πατέρες να μένουν αμέριμνοι όσον αφορά αυτό το θέμα. Εσείς πόσο καιρό είστε εδώ στη Μονή? Στο μοναστήρι είμαι από το 1999. Μια απόφαση η οποία προήρθε με ποιον τρόπο αν επιτρέπετε? Σίγουρα είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κάποιος έναν άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Όπως ένας μεγάλος γέροντας είπε ότι είναι ο μοναχισμός είναι ακατανόητος στους αμοιήτους. Πλην όμως, ένας ο οποίος έχει, θεωρώ ότι πρέπει να έχει την κλίση με ιώτα και την κλίση με ήττα. Δηλαδή την κλίση να κλείνει προς αυτό, να το έχει ο άνθρωπος να κλείνει προς αυτόν τον δρόμο και την κλίση με ήττα, την πρόσκληση δηλαδή από τον Κύριο για να μπορέσει να γίνει αυτό. Κατά τα άλλα πρέπει ο άνθρωπος να θέλει για να κάνει κάτι και όταν θέλει και έχει τον πόθο και τη θέληση για να κάνει αυτό θα αγωνιστεί για να το πετύχει. Ναι. Είσαστε σε νεαρή ηλικία φαντάζομαι όταν ήρθατε εδώ. Ναι, μόλις είχα τελειώσει το στρατό. Ναι, θέλω να το πω, ήμασταν μαζί στο στρατό. Ναι. Απλά για τους τύπους πριν ρωτώ κάποια χρόνια. Ακριβώς, πριν 4 χρόνια. και το συζητήσαμε και λίγο ανέξω και ήταν κάτι το οποίο ούτε εσείς το προγραμματίζατε στην εφηβική νεανική ηλικία. Ναι, αν με ρωτούσες 6 μήνες πριν να έρθω στο μοναστήρι, δεν ήταν καν στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Παρά τα αυτά όμως, όταν ήρθε η Χάρις και σιγά σιγά άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι ήταν αυτό και όταν κατάλαβα ότι ήταν ο μοναχισμός και ότι αυτός ο τόπος ήταν για μένα, όταν ήρθα για πρώτη φορά εδώ στο μοναστήρι και κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος ήταν για μένα, τότε είδα αναδρομικά στη ζωή μου την κλίση. Ναι, αναδρομικά. Ναι, το είδα από την παιδική μου ηλικία, απλά μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το καταλάβαινα. Και πιστεύω ότι ο Θεός το επέτρεψε για να είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Ναι. Διαφορετικά, αν μπορούσε να μην μπορούσε να κινούμαι φυσιολογικά. Σας είδαμε πριν εδώ να αγιογραφείτε, να μας πείτε λίγα λόγια για το διακόνημα σας, τι είναι αυτό που κάνετε ακριβώς. Η αγιογραφία είναι μια τέχνη που εικονίζουμε τους Αγίους, αγιογραφούμε τους Αγίους. Χρειάζεται αρκετή δουλειά γιατί πρέπει να κάνεις κάποια μαθήματα από την αρχή, αν αρχίσεις με το σχέδιο, με το μολύβι σιγά σιγά εξελίσσεται στον πινέλο και όσον εργάζεται ο αγιογράφος, τόσο και με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά αυξάνει η τέχνη σε αυτό. Εσείς πόσο καιρό είστε εδώ στη Μονή? Στο μοναστήρι είμαι 1,5 χρόνο. Μοναχός έγιναμε από τις τελευταίες σκορές που γίναμε μαζί 4 πατέρες. Γίναμε τον Οκτώβριο. Από παιδί θέλατε να ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο? Από με τη χάρη του Θεού είμαστε από παιδιά στην εκκλησία, αλλά αυτό στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Εμένα εξελίχθηκε πιο μετά έτσι, στην εφηβική, προς το τέλος της εφηβικής μου ηλικίας να ακολουθήσω τον μοναχικό δρόμο. Ναι. Ήταν συνδυασμό με βιώματα ή είναι αυτό που νιώθετε μέσα σας? Άνθρωπος, σκοπός της ζωής ανθρώπου είναι ο αγιασμός. Όταν προχωράει η ζωή του ανθρώπου καταλαβαίνει ότι είτε θα ακολουθήσει το γάμο για να πορευτεί αυτή την πορεία μου στον αγιασμό, είτε στον μοναχισμό. Εμένα ήταν αυτή η έλξη που με έλξε να ακολουθήσω τον μοναχισμό, την τέλεια αναφιέρωση στο Θεό, για εργαστούν τον αγιασμό, ναι, στο μοναστήρι. Ναι. Και πώς νιώθετε έτσι το πρώτο καιρό, είναι νωρίς ακόμη? Δεν τα είναι σαν το παιδί που είναι μωρό, όσο παρπατάει, το κρατάει το χέρι με τη μητέρα του να μην πέσει κάτω. Και εμείς έτσι είμαστε, έχω μια ενθουσιασμό μέσα, μια χαρά και μας κρατάει εγούμενος να πορευτούμε μέχρι να ενηλικιωθούμε πνευματικά για να μπορούμε έτσι για μην να πορευτούμε προς τον αγιασμό.
Πάτερ μου, να μας πείτε δύο λόγια για το χώρο που βρισκόμαστε. Ναι, εδώ σε αυτόν τον χώρο βρίσκεται η αρχαιακή βιβλιοθήκη της Μονής Μαχαιρά. Εδώ φυλάσσεται έναν αντίτυπο από κάθε τίτλο βιβλίου που έχουμε. Και δεν είναι προς δανεισμό, διότι θέλουμε να φυλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, να μην φθαρεί κτλ. Έχουμε όμως άλλη δανειστική βιβλιοθήκη για τους πατέρες. Εκεί μπορούν να δανειστούν ελεύθερα όποια βιβλία θέλουν. Τα περισσότερα βιβλία είναι χριστιανικά, αλλά έχουμε και βιβλία κοσμικής γνώσης. Πόσους τίτλους έχετε εδώ βιβλίων? Περίπου 25.000 τίτλους. Εσείς πόσον καιρό είστε στη Μονή, περίπου? Περίπου 30 χρόνια. 30 χρόνια, αρκετά. Το χθες και το σήμερα έχει διαφοροποιηθεί καθόλου για τη Μονή και ευρύτερα? Όχι τόσο πολύ. Δεν επιτρέπουμε την πρόοδο, ας πούμε, της τεχνολογίας να επηρεάσει την καθημερινή μας ζωή. Βέβαια, όπου χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία, χρησιμοποιείται, αλλά πάντοτε με προσοχή, με επιφύλαξη, ώστε να μην επηρεάσει την απλότητα της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας. Ναι. Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος δρόμος σας οδηγήσε στο μοναχισμό? Ο μοναχισμός είναι κλίση από το Θεό. Είναι κλίση, δεν είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα. Είναι μια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία του ανθρώπου και αισθάνεται αυτόν τον ακατανίκητον πόθο να αφιερωθεί στο Θεό. Και από εκεί και πέρα επιλέγει το μοναστήρι που θέλει να μονάσει, τον γέροντα που θέλει να ακολουθήσει, ναι, κτλ. Δεν ήταν κάτι εξωτερικοί παραγόντες, επειδή υπάρχει και άποψη ο κόσμος ότι ίσως να είναι και χώριο που κάποιοι άνθρωποι να έχουν θέματα στην κοσμική του ζωή και να βρίσκουν το δρόμο τους μέσα στη Μονή. Όχι, δεν είναι αυτοί όσοι γίνονται μοναχοί. Είναι για καθαρά εσωτερικούς λόγους, δηλαδή έχουν αυτήν την κλίση από τον Θεό και δεν είναι από εξωτερικούς παράγοντες. Φυσικά μπορεί να συμβούν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες, αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν την πορεία του μοναχού. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από τους πατέρες που βρίσκονται εδώ στο μοναστήρι μας, εάν δεν γίνουν τα μοναχοί και ήταν κοσμικοί, θα είχαν μια πολύ επιτυχημένη κοσμική ζωή, κοινωνική ζωή. Αλλά όταν αφυπνιστεί αυτός ο πόθος μέσα στην καρδία του ανθρώπου να ακολουθήσει τον Θεό, τότε αυτά τα πράγματα του φαίνονται μηδαμινά, δεν τον ελκύουν πλέον. Είναι εύκολος δρόμος ο μοναχισμός ή δύσκολος? Είναι και εύκολος και δύσκολος. Δηλαδή είναι δύσκολος εξ απόψεως ότι χρειάζεται πολύ αγώνα, πάρα πολύ αγώνα. Ο μοναχός για να διατηρηθεί σε μια κατάσταση εγρήγορσης, πνευματικής εγρήγορσης και να μην πέσει στην ραθυμία και στην αμέλεια. Όμως, από την άλλη, όμως, δέχεται και πολλή παράκληση, πολλή παρηγοριά από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού και έτσι ελαφρύνει αυτός ο αγώνας με αυτήν την παράκληση που δέχεται μέσα του από τον Θεό. Πατήρ Σιλουανός. Πατήρ Σιλουανός. Με τον πατέρα Χαράλαμπο. Χαράλαμπο. Είστε στην κουζίνα. Είστε στην κουζίνα. Να μας πείτε τι ετοιμάζετε αρχικά για σήμερα. Σήμερα ετοιμάζουμε πιλάφι και φασολάκι μαζί συνοδευόμενο με λίγο χταπόδι. Είναι ένα από τα καλά θεωρείται λαδερά φαγητά, διότι σήμερα είναι η γιορτή της Αγίας Εκατερίνης και γιορτάζουμε πανηγυρικά την Αγία και γι' αυτόν, επειδή είναι ένα καλό λαδερό φαγητό, κάνουμε αυτήν το συνδυασμό πιλάφι, φασολάκι
και λίγο χταποδάκι. Και πόσους πατέρες σήμερα θα τα είσαι περίπου, για πόσα άτομα? Περίπου 30 πατέρες και μπορεί και 20 περίπου λαϊκούς. Μα μεταξύ των δύο και εμείς. Μεταξύ των δύο και εσύ βεβαίως, ναι. Πάντως δοκιμάσαμε και χθες και ήταν εξαιρετικά τα φαγητά σας. Ευχαριστούμε. Να μας πείτε πόσον καιρόν είστε εδώ στη Μονή εσείς. Εγώ είμαι εδώ περισσότερο από 20 χρόνια. Περισσότερο. Ναι. Και συνήθως είναι εδώ το διακόνημα σας? Όχι, αλλάζουμε διακονήματα. Μπορεί μια περίοδο να είναι εδώ, άλλη να είναι στο Αρχονταρίκι, άλλη σε άλλο διακόνημα. Έχουμε το τυπικό το μοναστικό που είναι διαλλαγή των διακονημάτων μια φορά το χρόνο. Ποιος δρόμος σας οδήγησε στην οδό του μοναχισμού? Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούμε να περιγράψουμε εύκολα. Ήταν μια αίσθηση ότι, πώς, αυτό που λέμε κλίση, κλίση του Θεού. Μια αίσθηση ότι να ακολουθήσω το τρόπο αυτόν το οποίο θα με οδηγήσει στο Θεό. Ναι. Όταν έρθει μια στιγμή που ο άνθρωπος αισθάνεται αυτήν την κλίση, τότε βάσει τη συνείδησή του ανταποκρίνεται, είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να ανταποκριθεί θετικά ή αρνητικά. Εγώ εκείνη τη στιγμή φαίνεται ήμουν ανταποκρίθηκα θετικά. Και είστε 20 χρόνια περίπου στο μοναχισμό. Ναι. Πώς είναι αυτός ο δρόμος του μοναχισμού, εύκολος, δύσκολος? Όπως, δεν ξέρω να τον περιγράψω, διότι είναι, έχει και τα εύκολα, έχει και τα δύσκολα, έχει τα ευχάριστα, τα ωραία του μοναχισμού, που είναι όταν ο άνθρωπος αισθάνεται την παρουσία του Θεού στην καρδιά του, στη ζωή του, και έχει αισθητεί την παρουσία της χάρης του Θεού. Και υπάρχουν και οι περίοδες της ξηρασίας που μπορεί να περάσει δύσκολο ο μοναχός όταν χάσει την αίσθηση αυτής της παρουσίας και περάσει κάποιες δύσκολες περιόδους. Όλα μπορούν να συμβούν στη ζωή μας. Φάγονται πένιτες και εμπληστήσονται και ενέσου συγκύριον οι εξητούντες αυτών, ζήσονται δε καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ούτως ο παντοδύναμος και πανάγαθος Θεός δεν έχει ανάγκη από τη άφτας θυσίας, ουδέ εφραίνεται εις τας σφαγάς των ανευθύνων ζώων τα οποία δεν έπτεσαν, αλλά μόνον προστάσει να φυλάττωμεν τας εντολάς του απαρασάλευτα. Ταύτα ακούσας ο παράνομος βασιλεύς, εθυμώθη πολύ και έμεινε άφωνος οραν πολλήν. Έπειτα μη δυνάμενος να εναντιωθεί εις τα λόγια αυτής, απεκρίνατο. Ξαναπες το λίγο. Πότε ήξει προς με. Πότε ήξει προς με. Πότε ήξει προς με. Ναι, πολύ καλύτερα. Mm. Μας πείτε δύο λόγια τι κάνετε εδώ. Τώρα ο Πάτερ προσπαθεί να μάθει να διαβάζει από τα κείμενα που έχουμε μέσα στην ακολουθία. Ναι. Από βιβλία που χρησιμοποιούμε μέσα στην ακολουθία, όπως είναι το ψαλτήρι, όπως είναι το ορολόγιο. Και προσπαθούμε να το βοηθήσουμε έτσι ώστε να μπορεί να διαβάζει άνετα και να καταλαβαίνουν φυσικά και οι υπόλοιποι τι είναι αυτό που διαβάζει. Ναι, βασικά και εσείς προσπαθείτε να το μάθετε καλύτερα τα ελληνικά. Τα ελληνικά, ναι, διότι ο Πάτερ δεν ήξερε καθόλου ελληνικά όταν ήρθε στην Κύπρο. Ναι, διότι είναι ξενόγλωσσος. Έτσι, όποιους αδελφούς έχουμε εδώ στη Μονή που είναι ξενόγλωσσοι, το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε είναι να τους μάθουμε τη γλώσσα, έτσι ώστε να νιώθουν ότι είναι μέλος της αδελφότητας, να μπορούν να επικοινωνούν με τους πατέρες, να μπορούν να εξομολογούνται στον ηγούμενο, που είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, και να ενταχθούν φυσιολογικά μέσα στην αδελφότητα. Μιλάς λίγο ελληνικά, ναι, καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Από πού είσαι? Είμαι από την Κένια. Από την Κένια. Ναι. Και πόσο καιρό είσαι εδώ στη Μονή του Μαχαιρά? Εδώ στη Μονή του Μαχαιρά είμαι σχεδόν 2 χρόνια. Α, 2 χρόνια. Ναι. Πώς είχες ακούσει, πώς βρέθηκες εδώ?
Στην Κένια όμως δεν έχουμε μοναστήρια, αλλά εγώ από τον καιρό που ήμουν μικρό ήθελα να γίνω μοναχό. Και όταν πήγα στο έχουμε σεμινάριο στην Κένια, πήγα στο σεμινάριο και άκουσα το Μαχερά στην Κύπρο και έτσι είχα κάτι να έρθω εδώ. Και εδώ ξασύ ο Θεός ήρθα εδώ. Εδώ είναι πολύ ωραίο τόπος, καλύτερος τόπος για μένα και μαθαίνω πολλά πράγματα. Τα ελληνικά είναι δύσκολο, ναι, αλλά αρέσκει μου, είναι πολύ ωραία. Ναι. Και ήταν δύσκολο για μένα από την αρχή, αλλά σιγά σιγά και τώρα σιγά σιγά θα γίνω πιο καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, τον δάσκολο, Πατέρ Κυπριανό. Και εδώ φαντάζεσαι το μέλλον σου, τη ζωή σου. Εδώ σκέφτεσαι ότι θα μείνεις πάντα. Ναι, έτσι θέλω να μείνω πάντα. Μεγάλη χάρη είμαι εγώ και μαθαίνω πνευματικά. Μαθαίνω καινούργια πράγματα που δεν ήξερα. Και τώρα, δόξα σοι ο Θεός, μαθαίνω με τους πατέρες. Και εδώ μπορώ τώρα να μιλάω με τον ηγούμενο, τον Γέροντα μας, ο Αθανάσιος. Και έτσι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γέροντα μου, συνεχίζοντας την κουβέντα μας από εκεί που μείναμε και καλύτερα εισερχόμενος στη Μονή σας είχα μιλήσει για το θέμα του μηνύματος των ημερών εν ώψη Χριστουγέννων, θέλω να έχουμε έτσι και τον πνευματικό σας λόγο. Ξεκινώντας όμως λίγο ανάποδα για να μάθουμε κάποια πράγματα για εσάς και θέλω να σας ρωτήσω με όλον τον σεβασμό, ποιος δρόμος σας οδήγησε στον δρόμο της Εκκλησίας? Η πρόνοια του Θεού τα έφερε με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε από μικρή ηλικία ήμουν στην Εκκλησία. Θυμάμαι ότι τουλάχιστον από την τετάρτη τάξη του Δημοτικού πήγαινα στο Κατηχητικό. Και στην έκτη τάξη του Δημοτικού ο ιερέας εκεί στην Ενορία μας έλεγε εκ περιτροπής να πηγαίνουν τα παιδιά στο ιερό να κρατούν τα ξαπτέρια για να τον βοηθούν. Ίσως να έπαιξε ρόλο το ότι η γιαγιά μου και στην οικογένεια με πήγαν στην εκκλησία οι άνθρωποι και αυτό θα ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που τρόπον την έπαιξε ρόλο στο να είμαι και εγώ εντός της εκκλησίας από μικρή ηλικία. Mm. Παρά τα αυτά, παρόλο που ήμουν στην εκκλησία, στην αρχή δεν σκεφτόμουν τον μοναχισμό έτσι έντονα. Κάποια στιγμή με την πάροδο του χρόνου όταν μεγάλωσα και άρχισα να προβληματίζω με τι θα κάνω, τότε είδα μέσα μου ότι αυτό ήταν εκείνο το οποίο θα με ανάπαυε, εκείνο το οποίο θα με πληρούσε, θα με γέμιζε. Κάθε ένας άνθρωπος έχει τις επιλογές του. Όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν έχουν τις επιλογές τους. Δεν μπορούν να πάρουν πολλές γυναίκες, μία θα πάρουν. Οπότε θα διαλέξουν μία γυναίκα μέσα στις πολλές. Και εγώ διάλεξα ένα μοναστήρι μέσα στα πολλά. Και είδα μέσα στον εαυτό μου ότι αυτή ήταν η κλίση, αυτή ήταν η κίνηση της ψυχής μου και ακολούθησα το μήνυμα του Θεού. Είναι ένας δρόμος εύκολος ή δύσκολος και σας ρωτώ από την έξω μεριά του χορού που λέμε. Κοιτάξτε, όλοι οι δρόμοι είναι δύσκολοι της ζωής του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλές φορές γεγονότα, καταστάσεις, τις οποίες ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί και είναι δύσκολες, ακόμα και στο μοναχισμό και στο γάμο. Και το πρόβλημα δεν είναι τα εξωτερικά γεγονότα, αλλά το πρόβλημα είναι τα εσωτερικά. Είναι ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου που αντιδρά. Είναι πώς τοποθετείται. Και σίγουρα και στο μοναχισμό υπάρχουν οι δυσκολίες, είναι δύσκολος αγώνας, είναι δύσκολο η οδός, όπως είναι και δύσκολη οδός και ο γάμος. Γι' αυτό και στις ακολουθίες, στις διάφορες μοναχικές ακολουθίες, μας λένε όταν θα γίνουμε μοναχοί τον λόγον του Κυρίου, ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Άρα πρώτον και το σημαντικό είναι να απαρνηθεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του, τα θελήματα του, τα δικαιώματα του, τις ιδιοτροπίες του, να αγωνιστεί δηλαδή
μέσα στον εαυτό του να τα υπερβεί αυτά τα πράγματα και να σηκώσει το σταυρό του. Έχει κόπο. Πάει εναντίον του εαυτού σου. Πάει εναντίον των θελημάτων σου. Εναντίον των δικαιωμάτων σου. Και αυτόν τον σκοπό είναι για τον αγιασμό μας. Δεν το κάνουμε γιατί είμαστε άνθρωποι παλαβοί ή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Πάμε εν γνώση μας. Όπως το είδαμε και σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα παντρευτεί. Ένας άνθρωπος που παντρεύεται και εκείνος σηκώνει το σταυρό του. Πρέπει να κάνει υπομονή τη σύζυγό του, τα παιδιά του και πολλές φορές πρέπει να κάνει υπερβάσει στον εαυτό του, να θυσιαστεί. Η Ρόντα μου εξομολογείται εδώ στο μοναστήρι. Εξομολογούμε. Άρα έχετε και τη δυνατότητα να φουγκράζεστε κατά τρόπο δημοσκοπικό, είπα και στον Αγίο Λεμεσού, τα προβλήματα της κοινωνίας και των ανθρώπων εσωτερικά. Ποια ιεραρχείτε στη σύγχρονη εποχή ως ανησυχίες, πάθη, προβληματισμούς των ανθρώπων εκεί έξω? Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο εγωισμός. Και το τι θα πει εγωισμός? Θα πει ότι βάζει τον εαυτόν του ως το κέντρο του σύμπαντος κόσμου και θέλει τα πάντα να περιστρέφονται σε αυτό. Απολυτοποιεί την άποψη του, πολυτοποιεί την γνώση του, τη γνώμη του. Δεν μπορεί να δεχθεί την άποψη του άλλου και όλα αυτά, αν τα κοιτάξουμε, θα δούμε ότι δεν είναι σύγχρονα προβλήματα, όπως τα λέμε. Είναι και παλαιά. Εγκλείεται ο άνθρωπος τον εαυτόν του και δεν αφουγκράζεται την ανησυχία και την δυσκολία του στην ανθρώπων του για να προσφέρει. Ναι. Τούτο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό παρισφρήκε σε όρους όπως οικογένεια, εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις. Παντού. Ναι. Γιατί οι δύο άνθρωποι ξεκινούσαν με τόσες αγάπες που τρέχουν τρόπον την Άγια Αγάπη σαν το μέλι από τα πόδια τους. Τόσα πολλά τρέχουν και γεμίζει ο τόπος από την αγάπη τους. Και πώς σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια τα διαλύουν. Και αν έχουν και κανένα δύο παιδιά, ταλαιπωρούνται και τα παιδιά μαζί τους. Άρα λοιπόν, δεν αρκεί μόνο το συναίσθημα ή δεν αρκεί μόνο ο λογισμός. Διότι αν αυτά δεν έχουν καθαρθεί, δεν έχει υπερβεί ο άνθρωπος από το εγώ του και να πάει στο εσύ, που είναι η πραγματική αγάπη, που είναι η θυσία, τότε δεν μπορεί να χτίσει τίποτε, ούτε σχέσεις, ούτε εταιρείες, ούτε επιχειρήσεις, ούτε τίποτε. Ακόμα και με τις επιχειρήσεις. Πόσες φορές οι συνέτεροι τσακώνονται και χωρίζουν, γιατί ο ένας κλέβει του άλλου. Θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα κεφάλαιο με απόλυτο σεβασμό, γιατί έχει ήδη χαστεί ο λαός. Γιατί υπάρχει αυτός ο διχασμός λόγω της πανδημίας, κατά την άποψή σας? Και θέλω να ακούσω και τον λόγο σας σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό επιστήμης και θρησκείας. Είναι πραγματικά δύσκολο θέμα, πολύ σοβαρό και πολύ δύσκολο θέμα. Και το λυπηρό είναι ότι υπάρχει αυτή η ένταση, αυτή η διπολική κατάσταση. Εμείς συμπαθούμε και συναντιλαμβανόμαστε όλες τις καταστάσεις και προσευχόμαστε για αυτές. Γι' αυτό, όπως θα δείτε και στην Εκκλησία, εκεί στην Παναγία μας έχουμε συνέχεια έναν κερί ως προσευχή, εκτός από τις προσευχές που κάνουμε, για να βοηθήσει τον κόσμο να έρθει σε αγάπη και σε ομόνοια. Τώρα, η επιστήμη με την Εκκλησία δεν έρχονται σε αντίθεση. Άλλος είναι ο τομέας της Εκκλησίας ή με την οποία της πνευματικότητας, με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα η Εκκλησία και άλλος ο τομέας της επιστήμης. Η επιστήμη κοιτάζει τα φαινόμενα και αποφαίνεται, η Εκκλησία κοιτάζει τα πνευματικά φαινόμενα και αποφαίνεται. Η επιστήμη δεν ίσταται. Η λέξη επιστήμη είναι εκείνος ο οποίος στέκεται πάνω σταθερά σε μία βάση. Πολλές φορές αλλάξαν οι θεωρίες της επιστήμης. Διότι βρήθηκαν κάποια νέα δεδομένα. Σωστό. Και αυτά βρίσκονται στο καθαρά, στο επίγειο, στο φαινόμενο. Βρίσκουν τα πολυθώματα, κάνουν αναλύσεις, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, τέλος πάντων, και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Στην Εκκλησία όμως το θέμα είναι διαφορετικό. Υπάρχει επιστήμη με όλη τη σημασία της λέξεως και αυτή επαναλαμβάνεται σε όλους τους Αγίους και σε όλες τις γενναίες. Και ποια είναι η επιστήμη?
η πνευματική ζωή η οποία δίδει καρπούς και οι καρποί είναι οι Άγιοι. Η Εκκλησία θα προσφέρει Αγίους, η επιστήμη επιστήμονες. Σιγά σιγά περνώντας το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου, τι είναι αυτόν τον οποίο εκπηγάζει η μέρα της γέννησης του Χριστού, τι είναι το κύριο μήνυμα που πρέπει να παίρνουμε στη σημερινή εποχή? Ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος για μας. Το λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιο του. Ο Λόγος σάρξ εγενέτο. Ο Λόγος του Πατρός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σάρξ εγένετο. Έγινε άνθρωπος. Αυτή είναι η γέννηση. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Και ο Υιός και Λόγος του Θεού, θέλοντας να αναμορφώσει την ανθρώπινη φύση, η οποία έπεσε και απομακρύνθηκε από τον Θεό, και θέλοντας να την ενώσει μαζί με τον Θεό κατά ένα μυστικό και ασύλληπτο τρόπο, έγινε ο ίδιος άνθρωπος από την Παρθένο Θεοτόκο. Αυτό το γεγονός, όπου ανακοινώθηκε στην Παναγία και η Παναγία δέχθηκε να γεννήσει τον Υιόν του Θεού, είναι στον Ευαγγελισμό, το γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, και 9 μήνες μετά, στις 25 του Δεκέμβρη, η Παναγία γέννησε Θεόν Λόγον ως άνθρωπον. Εισήλθε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Θεός στην ανθρώπινη ιστορία και ήρθε για να αναπλάσει όλον τον άνθρωπο ο οποίος είχε πέσει. Όλος ο άνθρωπος ήταν στα πάθη, ήταν μακράν του Θεού, ήταν ένα τεράστιο πτώμα ενώπιον του Θεού. Και ήρθε αυτόν το πτώμα ο Θεός να το πάρει, να γίνει ο ίδιος άνθρωπος, να κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού για να τον ευαρεστήσει, και τα έκανε ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός της γεννήσεως. Ο Θεός γεννιέται άνθρωπος. Τούτον γιατί το έκαμε? Πώς έγινε μικρύνθηκε και έγινε τόσο μικρός και έγινε άνθρωπος? Λοιπόν, για την άπειρη αγάπη που έχει προς τον άνθρωπο. Ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Εάν εμείς θέλουμε να μας αγαπούν οι άνθρωποι, πόσο μάλλον θα έπρεπε να θέλουμε να μας αγαπά ο Θεός? Και αν οι άνθρωποι δεν έχουν πάντα δοσμένη την αγάπη τους προς εμάς, ο Θεός την έχει πάντα δοσμένη. Και για να μην μας φέρει σε δύσκολη θέση, εκφράζει αυτήν την άπειρη αγάπη διάκραν ταπείνωση. Επίεν και γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο. Ήταν μέσα στη Φάτνη, ενώ είναι Θεός. Κανονικά πρέπει να γεννηθεί σε παλάτια. Ναι. Κι όμως οι άνθρωποι τον εξεδίωξαν. Δεν ευρέθηκε τόπος για τον Θεό, για να γεννηθεί ο Θεός. Διάκραν ταπείνωση το έκαμε ο Θεός Λόγος. Να μας δείξει ο Θεός ότι εγώ που είμαι Θεός, όμως αγωνίζομαι, είμαι ταπεινός. Εγώ ο Θεός Λόγος είμαι ταπεινός και για σας κάνω ακόμα και τα πιο φτελή πράγματα για να σας δείξω πόσο άπειρα σας αγαπώ. Τώρα, ποιο είναι το νόημα του Χριστουγέννου? Το νόημα του Χριστουγέννου δεν είναι φύγαμε από την νηστεία και να φάμε τα κρέατα. Φύγαμε από την άσκηση και πάμε στη χαλάρωση. Θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα δούμε διάφορες εκπομπές στην τηλεόραση, να περάσει η μέρα μας, η νύχτα μας κτλ. Θα πάμε σε, έχουμε κοινωνικές επισκέψεις. Δεν είναι αυτό το νόημα το Χριστουγέννο. Αυτό χρειάζονται, γίνονται, είναι και τα ανθρώπινα. Mm. Μα και την παλιά εποχή υπήρχαν και έθιμα. Αλλά το νόημα, το βαθύτερο νόημα το Χριστουγέννο δεν είναι ένα. Γιατί το μυστήριο δεν είναι ένα. Είναι τεράστιο. Δεν είναι ένα μικρό μυστήριο, είναι μεγάλο το μυστήριο. Και το πρώτο είναι ότι ο Θεός ό,τι είπεν το έκαμε. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές λαλούμε και ξυλαλούμε. Λέμε έναν λόγο και τον αλλάσσουμε σε λίγο. Παγιά ήταν ο λόγος του ανθρώπου. Τώρα με λόγα, είτε το πεις είτε δεν το πεις, είτε το γράψεις είτε το υπογράψεις, αλλάσσεις το. Δεν στεκόμαστε στο λόγο μας. Ο Θεός είπε και το έκαμε. Αν επικύρωσες λοιπόν τον λόγο και ό,τι εξήγηλε, ό,τι είπε, το έδωσε ως πλούσιον δώρο και χάρισμα. Έδωσε στην ανθρωπότητα πλούσια δώρα. Έδωσε την ευλογία του, έδωσε τη χαρά του, έδωσε την δόξα του, έδωσε την αγάπη του, έδωσε τα πάντα στον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε, δεν είναι ένα πράγμα που έδωσε. Εκείνο που πρέπει εμείς να προσέχουμε είναι να μην περιοριζόμαστε στα
κάποια φωτάκια τα οποία προς στιγμής φέγγουν και μετασβήνουν. Α, μου κάνει ένα δώρο, τώρα μου αρέσει, τον αγαπώ, ύστερα δεν με κάνει δώρο, δεν τον αγαπώ. Όχι, ο Θεός πάντα κάνει δώρα. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο και τα δώρα του είναι πλούσια. Και αυτά του τα δώρα δεν εξαρκούνται μόνο σε αυτόν τον επίγειον κόσμο, αλλά συνεχίζουν και στο μέλλον τα αιώνα. Και το τελευταίο από τα λίγα που μπορούμε να πούμε για το νόημα είναι ότι ο Θεός μας δίδει πρότυπο προς μίμηση και μας είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Μας έδωσε πρότυπο προς μίμηση και μας εκάλεσε σε αυτόν τον δρόμο. Ποιος τις θέλει. Ναι. Αυτός ο δρόμος εστιάζεται καθαρά στο νόημα της αγάπης. Αυτός ο δρόμος εστιάζεται στο νόημα της πραγματικής αγάπης, γιατί πολλοί μιλούν για αγάπη. Λοιπόν, αυτή η αγάπη του Θεού έχει ακόμα ένα στοιχείο, δεν πάει μόνη της. Πολλές φορές μιλούμε για αγάπη και είναι όπως τα έπια πτερόεντα, λόγια του αέρα. Λοιπόν, αυτή η αγάπη πάει μαζί με την ταπείνωση. Πού βλέπουμε την ταπείνωση του? Υπέμεινε από τους ανθρώπους τους οποίους έπλασε, οι οποίοι έπρεπε να ήταν ευγνώμονες απέναντί του, και ραπίσματα υπέμεινε, και πτυσίματα υπέμεινε, και ύβριση υπέμεινε, και κολαφισμούς και ξεφτελισμούς, και τον Σταυρό, και τον Ακάνθινο Στέφανον και όλα. Τα υπέμεινε. Και τι είπε μετά που τα υπέμεινε, όλα αυτά, τι είπε? Πάτερ, του Θεού του Πατέρα του, Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρίδασι τη πίωση, συγχώρα τους, δεν ξέρουν να που κάνουν. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή που του τα εκάμνασι, εκείνη τη στιγμή του σε συγχωρούσε. Άρα αυτό είναι και το μήνυμα για μας. Είναι η πραγματική αγάπη, ναι. και είναι και το μήνυμα για μας. Το ζητούμενο είναι να είμαστε απέναντι στους ανθρώπους που αγαπούμε και που πρέπει να τους αγαπούμε όλους, ταπεινοί. Λοιπόν, θέλω και το δικό σας μήνυμα προς τον κόσμο για αυτές τις μέρες. Ευχόμαστε ο Θεός της ειρήνης και της αγάπης να κατοικήσει στις καρδίες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι με πολύ χαρά να τον υποδεχθούν και ο ίδιος ο Θεός να είναι ζών μέσα τους, διότι η παρουσία του Θεού είναι και χαρά και αγάπη και ειρήνη και φως και τα πάντα. Και ευχόμαστε ο Θεός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο και γεννήθηκε σήμερα, να γεννηθεί στις καρδιές κάθε ενός ξεχωριστά και όλων μαζί, ούτως ώστε όλοι να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε και να απολαμβάνουμε τα αγαθά που μας παρέχει, που είναι πλούσια και άπειρα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας επεισόδιο. 24 ώρες σας εύχονται καλά Χριστούγεννα, πάντα με υγεία και ευτυχία. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.